το ζήτημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών απασχολεί έντονα το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Συνεχής είναι οι προσπάθειες της Πριτανίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την αναμόρφωση του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών του Ιδρύματος, αλλά κυρίως για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφύτων του, έτοιμα ετών για τους εκατοντάδες φοιτητές του. Μετά από πολυετής προσπάθειες, το ζήτημα της αλλαγής του Προεδρικού Διατάγματος σχετικά με την φυσιογνωμία του τμήματος φαίνεται πως μπαίνει στην τελική ευθεία, αφού ήδη έχει κατατεθεί η ολοκληρωμένη πρόταση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για τις απαιτούμενες αλλαγές και αναμένεται η συζήτηση του θέματος στο Συμβούλιο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τον ολοκληρωμένο φάκελο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, προβλέπεται η καθιέρωση πενταετούς φοίτησης και ειδικών εισαγωγικών εξετάσεων, όπως ακριβώς ισχύει και στα υπόλοιπα τμήματα καλών τεχνών, καθώς και λεπτομέρειες για τις μεταβατικές διατάξεις. Σύμφωνα με τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννη Γεροθανάση, το θέμα είναι όριμο όσο ποτέ άλλοτε και γι' αυτό δεν αποκλείεται να τεθεί προς συζήτηση στην επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Βέβαια, ο κ. Γεροθανάσης δεν παρέλειψε να πετάξει τον μπαλάκι στο Υπουργείο Παιδείας, αφού από την ηγεσία του Υπουργείου εξαρτάται αν θα τεθεί ή όχι το αίτημα του Πανεπιστημίου προς συζήτηση στο Συμβούλιο. Από την σκοπιά του Πανεπιστημίου μας θα έλεγα ότι ο φάκελος είναι πλήρης, έχει πλήρως επικαιροποιηθεί και μάλιστα θα έλεγα ότι έχει πλήρως προσαρμοστεί και με βάση την τελευταία απόφαση του Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στις 2 Απριλίου του 2008. Ο φάκελος επομένως είναι πλήρης, εναπόκειται πλέον